να αλλάξει το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο εντός του οποίου φαίνεται ότι πλήττονται χιλιάδες άπορες οικογένειες και στην Κρήτη, ζήτησε από την Υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Οικονομίδης, με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή. Με αφορμή τους 8.500 δικαιούχους του ΤΕΒΑ στην Κρήτη, που επί ένα περίπου χρόνο δεν έχουν λάβει τα τρόφιμα που δικαιούνταν λόγω δικαστικής διαμάχης μεταξύ μειοδοτών, ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ότι μια λύση, όχι με απευθείας διάθεση τροφίμων, αλλά με βάουτσερ ή προπληρωμένες κάρτες, η πιθανότητα τέτοιων εμπλοκών που αφήνουν χωρίς στήριξη άπορες οικογένειες θα ήταν περιορισμένη. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν οι δικαστικές διαμάχες. Θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά που, όπως είπα και πριν, είναι υποχρέωση του κράτους? Ναι ή όχι? Με ποιο τρόπο θα το λύσουμε? Πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε? Και γιατί δεν προχωράτε? Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε υλοποιήσει την λύση που πρότεινε το κόμμα μας, η προμήθεια των ειδών αυτών από τα καταστήματα της αγοράς με προπληρωμένη κάρτα? Η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ενώ όσο βρίσκεται στον αέρα διαγωνισμός, δεν είναι εφικτό η διανομή να γίνει με άλλο τρόπο, διευκρινίζοντας ότι ως κράτος δικαίου η Ελλάδα δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα της ένστασης ως ένδικο μέσο από κανέναν μειοδότη του διαγωνισμού. Η άσκηση, το γνωρίζετε κι εσείς, η άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο αυτό αποτελεί αφαίρετο δικαίωμα, έτσι, αφαίρετο δικαίωμα των συμμετοχών στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Αντί να κάθεται η κυβέρνηση ως Πόντιος Πιλάτος να ανοίγει τα χέρια της περιμένοντας τη λήξη της δικαστικής διαμάχης, και πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει παρόμοια γεγονότα στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι στην Κρήτη γίνεται προσπάθεια μετά από 1,5 χρόνο δικαστικής διαμάχης, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, να λάβουν μια πρώτη ενίσχυση με μια ενισχυμένη διανομή τροφίμων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και μια δεύτερη πριν από τις γιορτές. Με στελέχη πάντως της περιφέρειας Κρήτης να εξηγούν ότι μια πρόβλεψη του θεσμικού πλαισίου είναι απαραίτητη για τη θωράκιση των ανθρώπων που βρέθηκαν εκτός οποιασδήποτε στήριξης τους δύσκολους μήνες που έχουν προηγηθεί και που η ακρίβεια τους έβαλε σε ακόμη περισσότερες περιπέτειες. Η νομοθεσία 44-12 δίνει το δικαίωμα στον καθένα να μπορέσει να προσφύγει έναντι των συμφερόντων του. Όμως στα κοινωνικά προγράμματα δεν μπορεί αυτό το διάστημα να είναι τόσο μεγάλο όσο είναι σε ένα άλλο διάστημα ενός έργου τεχνικού ή ενός τεχνικού προγράμματος. Ευγενώς παρακαλούμε και ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών ώστε ό,τι αποφανθεί η δικαιοσύνη να εφαρμοστεί το συντομότερο χρονικό διάστημα. Μέχρι στα τέλη του Νοέμβρη θα γίνει διανομή. Ελπίζω.